Δύο λόγια και δύο συμβουλές στους τηλεθεατές μας. Έχουν έρθει οι χαλαρώσεις και το άνοιγμα από τα μέτρα και βλέπουμε περισσότερους οδηγούς πίσω από το τιμόνι. Έχει επεκταθεί και η ώρα. Λοιπόν, και αυτό σίγουρα αυξάνει τις πιθανότητες να έχουμε ένα ατύχημα και ακόμα χειρότερα ένα δυστύχημα. Από τις τελευταίες ημέρες, κύριε Μιλή, τι κρατάτε? Λοιπόν, καταρχάς, έτσι, να δώσουμε πρώτα μια συμβουλή, αν θέλετε, προς τους οδηγούς. Παρακαλώ. Ο καθένας μας πρέπει να παίρνει τα δικά του μέτρα προστασίας όταν βρίσκεται εντός οχήματος και κινείται εντός δημόσιου οδικού δικτύου. Τα πιο σωστά μέτρα είναι, πρώτα, εντός οχήματος βάζουμε τη ζώνη ασφαλείας μας, οι δε φίλοι μας συγκλετιστές των προστατευτικών του κράνους και ακολούθως τηρούμε όλες τις νομοθεσίες της τροχέας και κυρίως το όριο ταχύτητας. Mm-hmm. Δυστυχώς, όπως έχετε αντιληφθεί και εσείς, τις τελευταίες μέρες η ταχύτητα ήταν καθοριστικός παράγοντας στην πρόκληση των τελευταίων θανατηφόρων τροχιών συγκρούσεων, που δυστυχώς για τον μήνα Μάιο μέχρι στιγμής έχουμε 6 θύματα. Αντιλαμβάνεστε ότι για μας ως αστυνομία είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Συνεχώς προσπαθούμε να διαφωτίζουμε, να ενημερώνουμε και να είμαστε δίπλα από τον πολίτη για τη δική του προστασία. Όμως σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε συνοδηγοί σε κάθε όχημα. Ο κάθε οδηγός πρέπει ο ίδιος να παίρνει τα δικά του μέτρα προστασίας όταν βρίσκεται στο οδικό δίκτυο. Ναι. Είδαμε χθες δύο πολύ νέοι άνθρωποι έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους. Την προηγούμενη μέρα ένας άτυχος οδηγός έπεσε σε ένα γκρεμό 15 μέτρων και καταπλακώθηκε ουσιαστικά από το όχημά του. Χθες είχαμε έναν ποδηλάτη ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Η συνείδηση και να οδηγούμε με το μυαλό είναι, νομίζω, η καλύτερη συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε. Βεβαίως θα κρατήσω και το πρώτο που είπατε, ότι και αν δεν έχουν μάτια οι άλλοι, εμείς πρέπει να έχουμε και για τους άλλους μάτια. Πολλές φορές λειτουργεί και αντίστροφα. Πολύ σωστά. Αντιλαμβάνεστε ότι το οδικό δίκτυο, όταν οδηγούμε καθημερινά, μπορεί να είναι και η πιο επικίνδυνη καθημερινή δραστηριότητα που κάνουμε, λόγω των πολλών κινδύνων, λόγω του τεράστιου πλέον αριθμού οχημάτων που έχουμε στο οδικό δίκτυο. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι το Τμήμα Οδικών Μεταφορών αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 900.000 οχήματα εγγεγραμμένα στο σύνολό τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο οδικό δίκτυο. Τα οχήματα είναι πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει ο καιρός, έχει και ευρεία πλέον χρήση τόσο της μοτοσυκλέτας όσο και του ποδηλάτου. Ως εκ τούτου, πρέπει να είστε διπλά προσεκτικοί. Ειδικά εμείς που κρατούμε οχήματα, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας διπλά, να προστατεύουμε κυρίως τους ευάλωτους χρήστες, που είναι μοτοσυκλετιστές, ποδηλάτες, οι πεζοί, και σίγουρα έχουμε και μια κατηγορία με ειδικές ικανότητες να κινηθούν, και αυτούς προσέχουμε ιδιαίτερα να μην τους χτυπήσουμε. Θέλω να σταθώ και λίγο στους ποδηλάτες, γιατί δεν είναι μία και δύο φορές που είδαμε να παρασύρονται από οχήματα. Δεν έχουμε συνηθίσει, κύριε Μιλή, και δεν έχουμε διδαχθεί, νομίζω, να έχουμε σωστή συμπεριφορά απέναντι στους ποδηλάτες. Εντάξει, όπως έχετε πει εσείς, είναι καθαρά η δική μας νοοτροπία πλέον να αλλάξει. Αντιλαμβάνεστε ότι τα τελευταία 15 χρόνια πλέον το ποδήλατο ξαναέρχεται στη ζωή μας όπως ήταν στη δεκαετία του 60 και του 70. Πλέον έχουμε μια έτσι καθημερινή χρήση του ποδηλάτη. Είναι πιο έντονη χρήση, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, που έχουμε τους ποδηλάτες οι οποίοι είτε διανύουν μεγάλες αποστάσεις είτε το χρησιμοποιούν για ψυχαγωγία. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που το ποδήλατο είναι και αυτό μονάδα τροχέας, δικαιούται να βρίσκεται εντός του οδικού δικτύου. Αν δεν υπάρχει ποδηλατική υποδομή, ο ποδηλάτης δικαιούται να είναι εντός της λωρίας κυκλοφορίας των οχημάτων, με βάση και την νομοθεσία η οποία έχει εγκριθεί από το 2018, όπου δείχνει καθαρά τις υποχρεώσεις και δικαιώματα ενός ποδηλάτη. Mm-hmm. Ως εκ τούτου, ο οδηγός οχήματος, όταν αντιληφθεί μπροστά του ποδηλάτη ή οποιοδήποτε άλλον, ακόμα και με το ποδήλατο, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Δεν πρέπει να τον προσπεράσει αμέσως. Πρέπει να τον προσπεράσει όταν εκεί που δικαιούται, δηλαδή η γραμμή του κεντρικού άξονα είναι διεκομμένη, δηλαδή επιτρέπει το προσπέρασμα, και όταν του δίνεται η προτεραιότητα, όταν δεν έρχεται όχημα, εξαντιθέτει. Ναι. Ως εκ τούτου, όλα αυτά είναι μέτρα προστασίας τόσο εμάς όσο και τους άλλους που πρέπει να τους προσέχουμε, να οδηγούμε αμυντικά
να μην τους χτυπήσουμε και σίγουρα τους ευάλωτους πρέπει να τους δίνουμε και προτεραιότητα κίνησης μέσα στο δικό δίκτυο. Για το τελευταίο δυστύχημα που έχασαν τη ζωή τους οι δύο νέοι άνθρωποι, έκανε και έκκληση η αστυνομία, έτσι ώστε αν είδε κάποιος κάτι, αν γνωρίζει κάποιος κάτι και αν υπάρχουν και κλειστά κυκλώματα εκεί γύρω για να δουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Έχουμε κάτι νεότερο να ενημερώσουμε τον κόσμο, κύριε Μιλή? Εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε στα αρχικά στάδια εξέτασης του δυστυχήματος. Έχουν ήδη ληφθεί κάποιες καταθέσεις. Έχουν ήδη υπαρθεί κάποια μικρά φιλμάκια από κάμερες ιδιωτικών επιχειρήσεων εκατέρωθεν ζηλιοφόρου. Γίνονται όλα ανάλυση, θα μελετηθεί και σίγουρα θα βγάλουμε κάποια στιγμή ένα αποπόρισμα πώς έγινε η τροχιά κινησία. Αντιλαμβάνεστε ότι θα ληφθεί ακόμα και η κατάθεση της δεύτερης ενεχόμενου οδηγού, η οποία τραυματίστηκε. Για να δούμε πραγματικά όλα τα δεδομένα πώς δυστυχώς είχαμε καταλήξει σε αυτήν την θανατηφόρα αντροχιά σύγκρουση. Πραγματικά δυστυχώς. Και σίγουρα τώρα, επειδή άνοιξαν γενικότερα όλα και το αλκοόλ πρέπει πάντα με μέτρο και όσο μας παίρνει πίσω από το τιμόνι, και καλύτερα να μην είναι το σλόγγαν της αστυνομίας. Αν θα οδηγήσεις, μην βγεις. Και το αλκοόλ έχει το ρόλο του. Πολύ σωστά. Αντιλαμβάνεσαι ότι εμείς καθημερινά προβαίνουμε σε αυτές τις διαφωτίσεις προς το κοινό ότι ποτόν και οδήγηση είναι θανάσιμος συνδυασμός. Δεν πρέπει να το έχουμε στο οδικό δίκτυο. Συν οποιασδήποτε άλλες ναρκωτικές ουσίες. Αντιλαμβάνεστε ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε και ναρκωτικές άλλες ουσίες, οι οποίες πιθανόν να επηρεάζουν την οδήγηση. Γι' αυτό έχει γίνει και σχετική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, πρέπει όλοι να προσέχουμε τι κάνουμε μέσα στο οδικό δίκτυο. Έχω πει ότι η οδήγηση μπορεί να είναι η πιο επικίνδυνη καθημερινή μας δραστηριότητα που κάνουμε το 24ωρο. Αντιλαμβάνεστε ότι η αστυνομία, όπως έχω πει, δεν μπορεί να είναι συνεχώς παρούσα μέσα στο οδικό δίκτυο. Ο κάθε οδηγός από μόνος του παίρνει τα δικά του μέτρα, τα οποία είναι πρώτα, τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τήρηση των ορίων ταχύτητας, τα οποία τοποθετούνται σε όλους τους δρόμους και ειδικά στο αστικό περιβάλλον, όπου έχουμε 50 χιλιόμετρα ανά ώρα το ανώτατο όριο. Αντιλαμβάνεστε ότι τα τελευταία χρόνια, μέσα και από τις οδηγίες και συνεργασίες που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πλέον προωθείται και το μέτρο μείωσης του ορίου ταχύτητας στο αστικό περιβάλλον σε συγκεκριμένους δρόμους στα 30 χιλιόμετρα ανά ώρα. Προσπαθούμε συνεχώς με όλα τα μέτρα που έρχονται και με συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσουμε τα επίπεδα οδικής ασφάλειας στο ευρύ οδικό δίκτυο της Κύπρου. Όμως, ο κάθε οδηγός πρέπει να σεβαστεί αυτές τις πλέον οδηγίες, αυτούς τους κανονισμούς της τροχέας και να τηρεί σύμφωνα με την νομοθεσία που αφορά όλα τα δεδομένα της τροχέας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μιλή, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν,